δηλαδή μήπω είναι fake news όλο αυτό. Το και χρόνο. εγώ το έψαξα, αλλά έχει αναπαραχθεί σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωση. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά έχει γίνει πολύ μεγάλη αναπαραγωγή. Ας τώρα, πού οφείλεται αυτό, πού ναι. Οφείλετε, και εδώ είναι ο δεύτερο γιατρό. Ο δεύτερο γιατρό, σε μια ορμονική λοιπόν ανισορροπία, η οποία προκαλεί σοβαρή βλάβη στο σηκώτη και αυτά είναι τα αποτελέσματα, γίνεται πολύ πιο σκούρο το δέρμα. Δύο στοιχεία θέλω να σα. δώσω. Το πρώτο είναι ότι οι γιατροί αυτοί ήταν στο νοσοκομείο, στο κεντρικό νοσοκομείο του Σουχάνε, το ίδιο νοσοκομείο, στο οποίο ήταν ο πρώτο γιατρό, ο που είχε προειδοποιήσει για, τη, για το θανατηφόρο ιό και έχασε το... τη ζωή το... του, είχε κατηγορηθεί για fake news κτλ. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το έψαξα και εγώ αρκετά και είδα ότι ένα άλλο ύπαπτο σύμπτωμα που έχει καταγραφεί. Σε ευρωπαϊκέ χώρε, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία, αλλά μόνο σε νεαρέ ηλικίε, είναι κάποιε μόλοπε και κάποια σημάδια στα πόδια που παραπέμπουν στα σημάδια τη ανεμοβλογιά. Μάλιστα. Μην να σε ευχαριστώ πολύ. Ε, παρουσιάσαμε την είδηση γιατί πραγματικά σας δείτε πάρα πολύ, αλλά δείτε την με αρκετή επιφύλαξη.